Χωρίς απρόπτωτα ολοκληρώθηκαν οι παρελάσεις σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Θερμαϊκού. Οι μαθητές παρέλασαν με περηφάνεια, ενώ κάποιοι δεν γύρισαν το κεφάλι προς τους επισήμους όσο ήθιστε. Για ποιο λόγο το κάνετε αυτό? Έτσι, γιατί να γυρίσουμε καταρχάς το κεφάλι? Δεν το αξίζουνε. Τι είναι αυτό που νιώθεις δηλαδή εσύ, για ποιο, ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια στις παρελάσεις, για ποιο λόγο σου το κινούσατε και σήμερα, φέτος, δεν το κάνατε? Γιατί νιώθω με ντροπή. Κυριολεκτικά, δηλαδή, τους βλέπω και διάζω. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ο δήμαρχος όμως, ας πούμε, θα σου πει κάποιος σε τι φταίει? Είναι αυτός που καθαρίζει την οικονομική πολιτική? Όχι, είναι όμως ένας από αυτούς. Όλα μόγια τους, μην το ψάχνεις. Τι περί δηλαδή εσείς των αντιδράσεων ή κατά αυτό που λέγανε σήμερα στις παρελάσεις να δείξουν την αντίθεσή τους και όλα αυτά? Να τη δείξουν όχι όμως τα παιδιά. Όχι τα παιδιά, οι άλλοι να τη δείξουν την αντίδραση. Τα παιδιά όχι. Εντάξει, ο κόσμος είναι ανήσυχος. Σίγουρα καλό είναι να μην εκδηλώνουν τέτοια επεισόδια τέτοιες μέρες. Ωστόσο είναι και δικαιολογημένη η όλη αγανάκτηση. Τα σχολεία κάποια τα οποία δεν γυρίσαν το κεφάλι ως ήθιστε στους επίσημους, αυτός την είδατε αυτή την κίνηση, πώς σας φάνηκε? Εντάξει, εδώ οι υπόψεις δίστανται. Τα παιδιά καλό ήταν να γυρίσουν το κεφάλι τους. Από την άλλη όμως αυτό που είπα και πριν, δικαιολογώ την όλη αγανάκτηση του κόσμου. Καταρχάς η επίσημη δεν είναι επίσημη, δεν είναι ο δήμαρχος, δεν είναι το πρόσωπο, είναι ο θεσμός. Και νομίζω και η παρέλαση και η... θα έλεγα και οι εξέδρες δεν είναι τα ετοιμόμενα πρόσωπα. Ο δήμαρχος είναι ο θεσμός και πιστεύω ότι με αυτή τη διαδικασία τιμούμε, όπως είπα και στην αρχή, τιμούμε τους ήρωες και δεν τιμούμε ούτε το πρόσωπο του δημάρχου, ούτε το πρόσωπο του συμβούλου, ούτε το πρόσωπο των άλλων παραγόντων. Εκείνο που ήθελα να συμπληρώσω ακόμη ότι νομίζω ότι την σημερινή γενικότερη οργή και το θυμό που έχουν οι Έλληνες από τα οικονομικά προγράμματα και τη δυσκολία την οικονομική, θα πρέπει να την αντικαταστήσουμε με δημιουργία. Δεν πρέπει να αφήσουμε την παράδοση της Ορθοδοξίας του έθνους μας, γιατί τότε θα εξαφανιστούμε. Όσο μεγάλη κρίση υπάρχει στις ηθικές αξίες, τόσο μεγάλη κρίση θα υπάρχει και σε όλα τα άλλα τα πράγματα. Γι' αυτό χρειάζεται συνεχής αγώνας με τρόπο λογικό, σωστό, και ενωμένοι όλοι οι Έλληνες, μια χούφτα να αγωνιστούμε για να νικήσουμε και πάλι οτιδήποτε έρθει. Εξάλλου, αρκετοί δήμοι όπως και το τοπικό συμβούλιο της Μηχανιώνας δεν έστησαν εξέδρες επισήμων, γεγονός που σχολίασε ο Δήμαρχος Θερμαϊκού. Εγώ θα έκανα την άλλη ερώτηση. Τις άλλες χρονιές που ήταν, ανεβαίνανε, τι ήταν δηλαδή τότε, δεν ήταν με τον κόσμο και τώρα είναι με τον κόσμο. Νομίζω ότι πάντοτε πρέπει να είμαστε ίδιοι και δεν θα αλλάζουμε προσωπία, διότι δεν νομίζω ότι πρέπει επικοινωνιακά να λειτουργούμε. Είναι αυτό που είπα. Όχι για το εγώ, τι έκανα εγώ τώρα, τι κάνουμε εμείς όλοι μαζί. Ο κόσμος που παρευρέθηκε στην παρέλαση της Περαιάς χειροκρότησε θερμά τους παρελάβνοντες. Οι μαθητές των σχολείων και οι σύλλογοι του Δήμου Θερμαϊκού παρελάβουν με καμάρι προς τιμή των ηρώων της 25ης Μαρτίου. Όλα ωραία. Όλα πήγαν μια χαρά. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Εσείς περιμένετε να έχουμε σήμερα τη δράση στις φασαρίες? Δεν περίμενα κάτι, εντάξει. Συγκίνηση και περηφάνεια, διότι είμαστε γονείς και πάντα αυτό αισθανόμαστε για τα παιδιά. Φυσικά, τις εντυπώσεις έκλεψε ο γνωστός και αγαπημένος μας Μανώλης.